Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ που είστε εδώ απόψε. Για να στείλουμε μαζί ένα μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας. Αυτό το οποίο θέλει κάθε νέα υποψηφιότητα να εκπροσωπήσει. Ελπίδα και αισιοδοξία. Ελπίδα ότι το μέλλον θα είναι καλύτερο και την αισιοδοξία ότι εμείς μπορούμε να το κάνουμε πράξη. Εμείς μπορούμε να το κάνουμε πράξη. Εμείς που είμαστε εδώ σήμερα απόψε. Από ανθρώπους που αγωνίστηκαν δίπλα στον Γιώργο Παπανδρέου. Μέχρι και ανθρώπους που αγωνίστηκαν δίπλα και απέναντι στον Γιώργο Παπανδρέου. Άνθρωποι κάθε ηλικίας και κοινωνικής τάξης. Άνθρωποι από διαφορετικές γωνιές της Αθήνας. Άνθρωποι που είναι παραδοσιακοί ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι του γυρνούν την πλάτη όταν το ΠΑΣΟΚ δεν εκπροσωπεί τις αξίες που είπε ότι εκπροσωπεί. Όλοι εκπροσωπούνται εδώ σήμερα. Δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, φοιτητές, επιχειρηματίες, άνεργοι, συνδικαλιστές, συνταξιούχοι. Οι άνθρωποι που σήμερα συνθέτουν την Ελλάδα. Όλοι εμείς που πρέπει να διαλέξουμε πορεία στις 6 του Μάη. Όλοι εμείς που θα κληθούμε να κουβαλήσουμε για άλλη μια φορά και πάλι την Ελλάδα στους ώμους μας. Ένα τέτοιο κοινό σαν και εσάς τιμά κάθε Έλληνα πολιτικό. Πόσο μάλλον έναν πρωτοεμφανιζόμενο. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Είναι η πρώτη φορά που κατεβαίνω στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Η πρώτη φορά που δίνω τη μάχη του Σταυρού. Έχω δώσει πολλές μάχες όμως. Δίπλα στον Γιώργο Παπανδρέου. Στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο κίνημα, ως υπουργός της κυβέρνησης που σήκωσε το βάρος της κρίσης, που ηγήθηκε μιας μεγάλης κοινής προσπάθειας. Κάθε μάχη που έδωσα, την έδωσα για το ΠΑΣΟΚ και με το ΠΑΣΟΚ. Διότι υπάρχει κάτι που μας φέρνει όλους μαζί σε αυτό το χώρο. Κάτι που μας ενώνει. Αγωνιζόμαστε για μια Ελλάδα που οι αποφάσεις παίρνονται από τον ίδιο το λαό της. Χωρίς ξένες εξαρτήσεις, επιρροές και επεμβάσεις. Για μια κοινωνία δίκαιη, όπου θα σταματήσει η εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον άνθρωπο και η αποξένωσή του από το προϊόν του μόχθου του. Για έναν άνθρωπο που θα ολοκληρώνεται πνευματικά και πολιτιστικά και θα αναπτύσσει δημιουργικά τις πρωτοβουλίες τους σε μια πραγματικά ελεύθερη κοινωνία χωρίς άγχος και χωρίς καταπίεση. Το όραμα αυτό, αλλά και η πορεία προς την εκπλήρωσή του, δίνει στο ΠΑΣΟΚ την ιδεολογία και τη φυσιογνωμία του. Αυτό είναι το όραμά μας, αυτό είναι το όραμα του Ανδρέα Παπανδρέου, αυτά είναι τα λόγια του Ανδρέα Παπανδρέου στο Συμβόλαιο με το Λαό. Πέστε μου εσείς τώρα μία λέξη που θα αλλάζατε. Ούτε μία. Αυτά πιστεύαμε, αυτά πιστεύουμε και αυτά θα πιστεύουμε όσο παλεύουμε για το καλό της πατρίδας μας και το καλό των παιδιών μας. Αυτό το όραμα είναι όσο επίκαιρο όσο ποτέ. Και είναι αυτό που μας ενώνει. Είναι αυτό που μας βάζει τον έναν δίπλα στον άλλον. Συντρόφους στην ίδια μεγάλη μάχη. Διότι και τότε και σήμερα το στοίχημα παραμένει ένα και παραμένει ίδιο. Πώς θα δυναμώσουμε τη μεσαία τάξη για να δημιουργήσουμε μια ισχυρή, παραγωγική και δίκαιη Ελλάδα. Φίλες και φίλοι, η μάχη για αυτή την Ελλάδα κορυφώνεται σε 4 μέρες στις 6 του Μάη. Τότε θα βρεθούμε μπροστά στην κάλπη. Τότε θα βρεθούμε αντιμέτωποι με τα μεγάλα διλήμματα. Γιατί στις 6 του Μάη δεν επιλέγουμε απλά ένα κόμμα. Επιλέγουμε Ελλάδα. Επιλέγουμε σε ποια χώρα θέλουμε να ζήσουμε και εμείς και τα παιδιά μας. Ποιο μέλλον ονειρευόμαστε. Η 7 του Μάη μπορεί να αποτελέσει την αρχή μιας νέας πορείας ή την απαρχή ενός εκτροχιασμού.